Για τη ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της εκκλησίας μας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Στην καρδιά της Παλαιστίνης βρίσκεται μία παράξενη κοιλάδα που μολονότι έχει άφθονο νερό. Υπάρχουν λιγοστά φυτά και σχεδόν καθόλου δέντρα. Είναι η κοιλάδα του Ιορδάνου, γνωστή και ως έρημος του Ιορδάνου. Το όνομα αυτό το οφείλει στον Ιορδάνη ποταμό που τη διασχίζει. Στην έρημο αυτή έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και εκεί, στις όχθες του ποταμού, συγκεντρώνονταν αμέτρητοι άνθρωποι για να ακούσουν το κήρυγμά του και να βαπτιστούν. Στο ίδιο μέρος ήρθε και ο Κύριός μας και δέχτηκε το βάπτισμα από τον Άγιο Ιωάννη. Από τότε, ο Ιορδάνης ποταμός και η έρημος που τον περιβάλλει έγιναν μία από τις πιο σημαντικές περιοχές της Παλαιστίνης. Όλοι οι χριστιανοί ήθελαν να βρεθούν στο σημείο που βαπτίστηκε ο Χριστός και να πιούν από το ευλογημένο νερό του Ιορδάνη. Καθώς τα χρόνια περνούσαν στην έρημο, άρχισαν να έρχονται πολλοί μοναχοί και ασκητές και γύρω στον 4ο αιώνα δημιουργήθηκαν εκεί αρκετά μοναστήρια και σκήτες. Ένας μεγάλος Άγιος που έζησε στο μέρος αυτό τον 5ο αιώνα ήταν και ο Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης. Όχι πολύ μακριά από την όχθη του Ιορδάνη ποταμού δημιούργησε μοναστήρι που σώζεται μέχρι σήμερα. Κάποια μέρα που ο Όσιος περπατούσε δίπλα στο ποτάμι αντίκρισε ένα λιοντάρι που έβγαζε φοβερές κραυγές. Ο Όσιος, που αγαπούσε κάθε δημιούργημα του Θεού, δεν φοβήθηκε. Οπλισμένος με την πίστη του στο Θεό και την αγάπη του στα ζώα, πλησίασε και αμέσως διαπίστωσε πως το άγριο θηρίο βασανιζόταν και πονούσε πολύ. Στο πόδι του είχε καρφωθεί ένα κομμάτι από καλάμι και προκαλούσε στο λιοντάρι φρικτό πόνο. Ο Όσιος έσκυψε με μεγάλη φροντίδα και με προσοχή έβγαλε το καλάμι. Το ζώο ανακουφίστηκε από τον πόνο και τότε συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός. Με την αγάπη του Οσίου, το άγριο λιοντάρι μεταμορφώθηκε σε ήρεμο και άκακο ζώο και από εκείνη τη στιγμή ακολουθούσε τον Όσιο σαν πιστός και αφοσιωμένος μαθητής. Με αυτόν τον τρόπο το λιοντάρι έδειχνε την ευγνωμοσύνη του. Το περιστατικό αυτό μαρτυρούσε ότι η πίστη και η αγάπη μπορούν να κάνουν μεγάλα θαύματα. Thank you.
εξακολουθούσε να ζει δίπλα στον Όσιο Γεράσιμο και με τον καιρό όλοι οι πατέρες που ζούσαν στο μοναστήρι αγάπησαν το ήρεμο πλέον ζώο. Η αφοσίωσή του ήταν τέτοια που ανέθεσαν στο λιοντάρι να προστατεύει ένα μικρό γαϊδουράκι που καθημερινά πήγαινε μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό για να φέρει νερό στο μοναστήρι. Το λιοντάρι φρόντιζε το γαϊδουράκι σαν πιστός φύλακας, ώσπου μία μέρα, καθώς το λιοντάρι είχε αποκοιμηθεί, κάποιοι έμποροι που περνούσαν από την περιοχή είδαν το γαϊδουράκι που έβοσκε μόνο του και το έκλεψαν. Μάταια το λιοντάρι έψαξε μόλις ξύπνησε για το γαϊδουράκι. Χωρίς το μικρό ζώο και με σκυμμένο το κεφάλι, σαν άνθρωπος που είχε κάνει λάθος, το λιοντάρι γύρισε στο μοναστήρι. Ο Όσιος, μόλις το είδε να επιστρέφει κοντά του, το πλησίασε και του είπε: «Γιατί σήμερα γύρισες μόνος σου στο μοναστήρι? Πού είναι το γαϊδουράκι που σου εμπιστεύθηκαν οι πατέρες? Φαίνεται πως δεν είχες αρκετή θέληση να ημερέψεις και έγινες πάλι θηρίο άγριο. Θυμήθηκες τότε που έψαχνες για τροφή σου ανυποψίαστα και άκακα ζώα. Για να παραμείνεις όμως εδώ, κοντά μας, θα πρέπει να ταπεινωθείς. Από τώρα και στο εξής, εσύ θα πηγαίνεις στο ποτάμι και θα μας φέρνεις το νερό». Πραγματικά, από εκείνη την ημέρα το λιοντάρι, κάνοντας τυφλή υπακοή στο λόγο του Οσίου, ξεκίνησε το καινούριο του διακόνημα. Οι πατέρες έδαιναν πάνω του μεγάλα πύληνα αγγεία και το ζώο πήγαινε στο ποτάμι, όπου κάποιοι άλλοι μοναχοί το περίμεναν. Γέμιζαν τα αγγεία με νερό και το έστελναν πίσω στο μοναστήρι. Είχε περάσει αρκετός καιρός, όταν ένα πρωινό οι ίδιοι έμποροι που είχαν κλέψει το γαϊδουράκι ξαναπέρασαν από την περιοχή. Είχαν το κλεμμένο ζώο δεμένο μαζί με τις καμήλες τους. Το λιοντάρι που πήγαινε προς το ποτάμι είδε το γαϊδουράκι, το αναγνώρισε και αμέσως έτρεξε προς το μέρος του, βγάζοντας μία τρομακτική κραυγή. Οι έμποροι, βλέποντας το άγριο ζώο να πλησιάζει, τρόμαξαν και έφυγαν τρέχοντας, αφήνοντας πίσω τους το γαϊδουράκι. Το λιοντάρι άρπαξε με τα δόντια του το σκοινί που ήταν δεμένο το μικρό ζώο και το οδήγησε στο μοναστήρι. Όταν οι πατέρες αντίκρισαν το θέαμα, χάρηκαν και ειδοποίησαν τον Όσιο, που αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί πραγματικά. Το λιοντάρι προχώρησε προς τον Όσιο και άφησε μπροστά στα πόδια του το σχοινί που κρατούσε δεμένο το γαϊδουράκι. «Νομίζω πως σε έχουμε αδικήσει», είπε ο Όσιος. «Τελικά έδειξες αφοσίωση γι' αυτό και δεν θα κουβαλάς πλέον το νερό. Θα έχεις όμως την ευθύνη για αυτό το ζώο, όπως την είχες και πρώτα». Το λιοντάρι, σαν υποτακτικός που δέχεται το θέλημα του γέροντα, έσκυψε το κεφάλι του. Άλλωστε,
ποτέ δεν είχε ξεχάσει την αγάπη του Οσίου. Από τότε πέρασαν ακόμα 3 χρόνια και καθημερινά, έστω για λίγο, το λιοντάρι πήγαινε κοντά στον Όσιο για να τον δει. Την ημέρα που ο Όσιος Γεράσιμος παρέδωσε το πνεύμα του στην αγκαλιά του Θεού, το λιοντάρι ήταν μαζί με το γαϊδουράκι στο ποτάμι. Όταν γύρισε στο μοναστήρι, άρχισε να ψάχνει τον ευεργέτη του, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει πουθενά. Αυτό έγινε και τις επόμενες μέρες και το μεγάλο ζώο γινόταν νευρικό και συχνά έβγαζε κραυγές από τη λύπη του. Μέρα με τη μέρα σταμάτησε να τρώει και μολονότι οι πατέρες το φρόντιζαν, η κατάστασή του χειροτέρευε. Ο Αβάς Αβάτιος, που ζούσε στη Μονή, λυπήθηκε το λιοντάρι και ένα μεσημέρι το πήρε, το οδήγησε στον τάφο του Οσίου και του είπε: «Ο γεροντάς μας, που ξέρουμε όλοι μας ότι και εσύ τον αγαπούσες πάρα πολύ, κοιμήθηκε. Όλοι έχουμε μείνει ορφανοί, όπως και εσύ. Να, εδώ είναι το μέρος που τον τοποθετήσαμε». Ο πονόψυχος Αβάς Σαβάτιος έβαλε μετάνοια στον τάφο του Οσίου και το λιοντάρι έγειρε το κεφάλι του πάνω στον τάφο. Εκείνη τη στιγμή το μεγάλο ζώο ξεφύσηξε και έπεσε στη γη νεκρό. Ο Όσιος Γεράσιμος ήταν εκείνος που του είχε σώσει τη ζωή και το λιοντάρι είχε παραμείνει πιστός ακόλουθός του όσο εκείνο ζούσε. Τα λόγια της Ερήμου. Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το παιδικό γεροντικό δεύτερος τόμος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. 29 χρόνια οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας δημιούργησαν